Ξανά μαζί αγαπητοί ακροατές τους 100,4 στο Ράδιο Πατρίδα για να δώσουμε κάποιες σπίθες προβληματισμού υπέρ του ορθού λόγου και της αυτοκριτικής ξανά σε ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα που ξεκίνησε προηγουμένως με τη σύνδεση με τον πρώην Υπουργό τον κύριο Ανδριανόπουλο. Έχουμε την εξαιρετική χαρά, τιμή αλλά και ευθύνη, γιατί θα καταλάβετε γιατί, να έχουμε έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο. Έλλην είναι, ζει στο εξωτερικό, μεγάλωσε στη Γερμανία, είναι ο κύριος Τάσης Θεοφάνης. Τον έχω παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό, διδάσκει φιλοσοφία και καθηγητής διδάσκων φιλοσοφία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, δραστήριος, και η υψηλή προσδοκία είναι ακριβώς αυτό που διαπιστώνω, ότι τελικά μπορεί να προσφέρει από το πλαίσιο της φιλοσοφίας. Δηλαδή, μεστά εύληπτα νοήματα και μάλιστα συνδέοντας την θεωρητική φιλοσοφία με το πρακτικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας κύριε Θεοφάνη Τάση. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να ανταποκριθώ στις υψηλές προσδοκίες που δημιουργήσατε στους ακροατές σας. Να είστε καλά, οι προσδοκίες δημιουργούνται από μόνες τους λόγω αυτών που διαπίστωσα τον τελευταίο καιρό που σας παρακολουθώ. Ας περάσουμε κατευθείαν, αφού μιλούμε για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι τέλος εποχής αυτό που ζούμε το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, και με την αποδυνάμωση ακόμα περισσότερο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και κλειστά σύνορα, Σέγγεν, συντηρητικοποίηση των κοινωνιών ίσως και των αντανακλαστικών με τις προσφυγικές ροές και τα τζιχαντιστικά κινήματα, και την οικονομική κρίση, παρακαλώ, τους αδύναμους κρίκους όπως η Ελλάδα, ή περνάμε μετά από αυτή τη θολούρα σιγά σιγά σε μία νέα εποχή. Ένα πρώτο ερώτημα πριν περάσουμε στο κομμάτι που αφορά τη δική σας παρουσία σήμερα, που είναι η πολιτισμική, εθνική και αξιακή συγκρότηση της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών, θα ήθελα προκαταβολικά να ακούσουν οι ακροατές από εσάς. Τι μπορεί να προσφέρει η φιλοσοφία μέσα σε πρακτικό πολιτικό επίπεδο, ορθό λόγο, λύσεις? Κοιτάξτε, η συνεισφορά της φιλοσοφίας, κατά τη γνώμη μου, έγινε στην ενδυνάμωση της δημόσιας σφαίρας. Δηλαδή, από τη μία, με την διδασκαλία της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση, δημιουργείται ένας τύπος ανθρώπου, ένας πολίτης που είναι ικανός να κρίνει, να επιχειρηματολογεί, να τοποθετείται, να επιλέγει και να βιώνει την ελευθερία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναστοχαζόμενος στον εαυτό του. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η πρώτη συνεισφορά της φιλοσοφίας, η οποία συνδέεται άλλωστε με τη δημοκρατία και τη γενέση της. Στην αρχαία Ελλάδα η εμφάνιση της δημοκρατίας συντελείται την ίδια στιγμή παράλληλα με την εμφάνιση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία και η δημοκρατία είναι ομογάλακτες. Η φιλοσοφία θέτει τα ερωτήματα περί του κόσμου, περί της αλήθειας, και την ίδια στιγμή θέτει το ερώτημα του τι είναι δίκαιο, του τι είναι σωστό, του τι είναι καλό, του τι είναι λάθος στη σφαίρα του πολιτικού. Δεν είναι λοιπόν συγκυριακή η ταυτόχρονη ανάλυση της φιλοσοφίας της δημοκρατίας. Και έκτοτε στην ιστορία της Δύσης, όποτε εμφανίζεται ξανά το θεωρητικό πρόταγμα, όποτε εναντίονται δημόσιες σφαίρες, παράλληλα μπορούμε να διαπιστώσουμε την εμφάνιση στοχαστών και φιλοσοφικών ρευμάτων που είτε ενδυναμώνουν αυτή την κατεύθυνση, είτε προφανώς την υπηρεσία της καθιστικίας, εκάστοτε καθιστικίας τάξης, λειτουργούν ως αντίλογος. Θα έλεγα, κύριε Τάση, ότι η φιλοσοφία ενέχει μία ανόχη αντίφαση, τουλάχιστον ένα βαθμό δυσκολίας στο να κατεβεί, επιτρέψτε μου ακριβώς αυτή την έκφραση, να κατεβεί από το επίπεδο της συνολικής βαθύτερης προσέγγισης ζητημάτων, ατομικών και συλλογικών, στο επίπεδο λιγάκι πιο επιδερμικής και επιφανειακής, να κάνει αυτό το συμβιβασμό. Και από αυτή την έννοια
Νομίζετε ότι υπάρχουν σήμερα λαοί, χώρες όπου η φιλοσοφία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα μιλούμε, είναι αποδεδειγμένο ότι επιδρά στην αυτογνωσία των πολιτών? Γνωρίζω αν έχουν γίνει σχετικές έρευνες όπου να πιστοποιείται ότι οι άνθρωποι που φιλοσοφούν ή παρακολουθούν μαθήματα φιλοσοφίας διαιών την καθημερινότητά τους με έναν πιο επιτυχημένο τρόπο, πιθανώς και ναι, παιδί, με τότε το έχω υπόψη. Ωστόσο θεωρώ ότι ως ιστορικό κεκτημένο το θεσμικό πλαίσιο που βιώνουμε σήμερα θα ήταν πολύ φτωχότερο, πιθανώς και αδιανόητο, δίνω στη φιλοσοφία, δίνω δηλαδή ένα συστηματικό στοχασμό πάνω στον κόσμο, πάνω στην κοινωνία και πάνω στο πολιτικό. Άλλωστε και οι κορυφαίες πολιτικές θεωρίες που διαμόρφωσαν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, ο μαρξισμός, ο συντηρητισμός, είναι θεωρίες φιλοσοφικές. Ως εκ τούτου η φιλοσοφία ήδη με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο έχει διαμορφώσει, έστω και με τη μορφή της ιδεολογίας στην υπηρεσία ενός συγκεκριμένου προτάγματος, την καθημερινότητά μας τριγύρω. Ή άρα ο φιλελευθερισμός, αν θέλετε. Ακόμα και ο οικονομικός φιλελευθερισμός αντίστοιχη από τη φιλελεύθερη πολιτική παράδοση. Το πώς θα αξιοποιείται δεν είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι σαφές ότι η φιλοσοφία έρχεται να, στο επίπεδο τουλάχιστον συλλογικότητας, να απαντήσει ή να υποστηρίξει τη συμβίωση του, τη συνύπαρξη του εγώ με το μαζί. Η βάση όμως και της αρχαιοπρεπούς, αρχαιοελληνικής αν θέλετε, αλλά και της σύγχρονης φιλοσοφίας της ευρωπαϊκής από την αναγέννηση στο διαφωτισμό και μετά μέχρι σήμερα, έχει ως ακρογωνιαίο λίθο αυτό που με κάποια δυσκολία σήμερα θα λέγαμε ότι καλύπτει τη φιλοσοφία, αλλά τουλάχιστον με κάποια έτσι κατανόηση μπορούμε να πούμε ότι είναι ο ορθός λόγος. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο ορθός λόγος ως δείγμα, ως στοιχείο αυτοκριτικής και ψύχρεμης συμπεριφοράς των πολιτών μεταξύ τους υπάρχει σε κάποιες χώρες περισσότερο από την Ελλάδα? Εξαρτάται το θεσμικό πλαίσιο κάθε φορά πως επιτρέπει την εκδίπλωση αυτού που εννοούμε ως του λόγου ή όχι. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι ανορθόλογες και κάποιες που είναι ορθολογικές. Ότι η χώρα μας είναι ίσως πιο συναισθηματική και γεμάτη πάθη. Αυτό ναι, όμως σε αυτό το σημείο δεν θα σημασιοδοτούσα απριόρι τα πάθη ως κάτι αρνητικό, όπως δεν θα σημασιοδοτούσα και τον ορθολόγο ως κάτι θετικό. Λόγου χάρη το ναζιστικό καθεστώς υπήρξε ορθολογικότατο στην εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού. Αυτό προφανώς δεν το καθιστά επιθυμητό ή προτιμητέο. Δηλαδή, ο ορθός λόγος όσον αφορά την ικανότητα διερεύνησης των ζητημάτων, του λόγου οδηγών, της ανάλυσης της ευθύνης, της επιλογής, του υπολογισμού όσο αυτό είναι δυνατόν των συνεπειών μιας συγκεκριμένης επιλογής, είναι σαφέστατα πάρα πολύ σημαντικός. Την ίδια στιγμή όμως σημαντικά είναι και τα πάθη. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία η οποία δεν θα είναι αλληλέγγυα, η οποία δεν θα χαρακτηρίζεται από συμπόνια, η οποία δεν θα χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό, από χαρά ή από πάθος. Μια δημόσια σφαίρα στην οποία θα επικρατούσε σε ένα υποθετικό σενάριο πλήρως ορθός λόγος, μια πλήρως εξορθολογισμένη δημόσια σφαίρα, θα ήταν μια σφαίρα χαμηλής. Μήπως όμως ορθός... Θα ήταν μια δημόσια σφαίρα καταψυγμένη. Μήπως όμως... Τα άτομα θα είχαν απομακρυνθεί το ένα από το άλλο. Μήπως όμως ο πραγματικός ορθός λόγος εμπεριέχει, συγκεντρώνει και στοιχεία αποδοχής και του άλλου παράγοντα της ανθρώπινης φύσης και των κοινωνιών, δηλαδή του θυμικού, του συναισθηματικού. Ο ορθός λόγος εμπεριέχει, τον αποδέχεται αυτό. Αντιστοίχως μια κοινωνία στην οποία τα πάθη θα λειτουργούσαν ανεξέλεκτα, θα υπερθερμενόταν και θα διανεώταν. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μια ισορροπία μεταξύ του ορθού λόγου και των παθών. Στην πλατωνική παράδοση το ζητούμενο ήταν η κατήσχηση επί των παθών, ένα σχήμα που το υιοθέτησε και η χριστιανική παράδοση, όπου το έλογο μέρος θεωρείται εξ ορισμού ανώτερο και πρέπει να υποτάξει το άλογο μέρος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ισοδύναμα και ισοσθενή
και ότι ζητούμενο είναι το υγιές μείγμα μεταξύ του ορθού λόγου και των παθών. Θα με ρωτήσετε πώς επιτυχάνεται αυτό, γιατί προφανώς δεν έχω την απάντηση. Και δεν έχουμε και το χρόνο, αλλά αφού είπατε για τον χριστιανισμό έστω και ως έννοια, θέλω να περάσουμε πλέον επί του πρακτέου στα θέματα της πορείας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι γεγονός ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο της Ευρώπης είναι ο ελληνοχριστιανικός, ελληνορωμαϊκός και χριστιανικός πολιτισμός κατά το μέγιστο βαθμό. Βεβαίως υπάρχουν και μειονότητες οι οποίες δεν ανήκουν αξιακά σε αυτό, αλλά είναι κυρίως αυτό το υπόβαθρο. Βλέπουμε όμως ότι και με την τελευταία διεύρυνση της Ευρώπης έχουμε κάποιες προσθήκες σε αυτό το υπόβαθρο, όπως είναι μια άλλη αντίληψη, αν θέλετε, της εθνικής υπόστασης και των πολιτών. Για παράδειγμα, πρώην ανατολικές χώρες που ενετάχθησαν, που μπήκαν μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, περισσότερο προτείνουν το θέμα της εθνικής ασφάλειας, γιατί ίσως έχουν και την ιδιοσυστασία που βγήκαν μέσα από ένα πολιταρχικό καθεστώς. Μιλούμε για την κομμουνιστική, τέλος πάντων, περίοδο. Και τελικά βλέπουμε ότι στο πεδίο, και πριν μιλήσουμε για το προσφυγικό, παρακαλώ, που έρχεται να ενισχύσει αυτές τις ανασφάλειες, στο πεδίο, στην ισορροπία δικαιώματα, ιδέες και ασφάλεια, τελικά πηγαίνει η Ευρώπη, επαναλαμβάνω, πριν μιλήσουμε για το προσφυγικό, πηγαίνει και προς μια άλλη αυτοαντίληψη και, αν θέλετε, μια φυγόκεντρη τάση. Ναι, και ερώτηση είναι. Ναι, θέλω να... συμφωνείτε λοιπόν, συμφωνείτε ότι πράγματι η ενσωμάτωση πρώην ανατολικών κρατών ήρθε να δώσει κάποιους έτσι κραδασμούς σε αυτήν την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ίσως και χωρίς να το επιθυμούσε αρχικά ο αρχικός πυρήνας της Ευρώπης. Όχι την ενσωμάτωση, αλλά αυτούς τους κραδασμούς. Υπάρχει δηλαδή ένα διαφορετικό, κατά ένα μέρος, αξιακό σύστημα πλέον μέσα στην Ευρώπη. Πέρα δηλαδή από τον ελληνορωμαϊκό και χριστιανικό πολιτισμό, κάποιοι προτείνουν περισσότερο την ασφάλεια, την εθνική και βεβαίως και την εθνική κυριαρχία. Ενώ αυτό δεν ήταν απαραίτητα το πρώτο πρόταγμα όταν άρχισε να δημιουργείται η ΕΟΚ το 1957, το Μάστριχ το 1992, η προσπάθεια για δημοσιονομική και οικονομική ένωση με την Ευρωζώνη. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά στην Ευρώπη Βορρά-Νότου και υπάρχει μια διαφορά Ανατολής-Δύσης. Δεν νομίζω ότι η διαφορά Ανατολής-Δύσης είναι αξιακή υπό την έννοια ότι η Ανατολή δεν ανήκει δεν συμπεριλαμβάνεται στον ελληνοχριστιανικό, ελληνορωμαϊκό, χριστιανικό πυρήνα της Ευρώπης. Και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι χριστιανικές, είναι καθολικές. Όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο και το ρωμαϊκό, προφανώς έχουμε ενσωματώσει και αυτό το στοιχείο στον αντίστοιχο δικό του διαχωρισμό. Απλώς βρέθηκαν στον 20ο αιώνα στην άλλη μεριά αυτού που ονομάζουμε συντηρούν παραπέτασμα. Η συγκεκριμένη τους διαφοροποίηση δεν είναι πυρηνικών αξιών. Είναι διαφοροποίηση που αφορά το στάδιο μετάβασης ή καλύτερα το στάδιο ρήμανσης από μια δημοκρατία νεαρή σε μια δημοκρατία ωριμότερη, και σε αυτό το στάδιο ρήμανσης εξακολουθούν και λειτουργούν φόβοι επιστροφής στο προηγούμενο στάδιο. Βεβαίως, εδώ το ειρωνικό είναι ότι από τη μία αυτές οι χώρες θέλουν δημοκρατικές και θέλουν δυτικές. Ωστόσο, η διακυβέρνησή τους είναι να είναι περισσότερο προσωποκεντρική και περισσότερο απολυταρχική. Δηλαδή, με μία έννοια, η υπερεξουσία που συγκεντρώνουν οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί αυτών των χωρών θυμίζει την εξουσία που συγκέντρωνε η κεντρική επιτροπή των κομμάτων που κυβερνούσαν αυτές τις χώρες πολύ πρωτού γίνουν δημοκρατίες. Αυτό για μένα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, πιστεύω ότι η δημόσια σφαίρα που αναπτύσσεται σε αυτές τις χώρες και την οποία προσπαθούν προφανώς να ελέγξουν μερικώς με λογοκρισίες, με έλεγχο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, νομοθετώντας διαρκώς σε αυτή την κατεύθυνση, θα επιτρέψει τελικώς να ανασχεθεί αυτή η τάση και να πετύχουν τον περαιτέρω δημοκρατισμό τους στην κατεύθυνση των δυτικών χωρών. Ναι. Τουλάχιστον αυτή θα ήταν η δική μου ελπίδα.
Κύριε Τάση, είναι δεδομένο και είναι ξεκάθαρο ότι και σε αυτές τις χώρες υπάρχει ένα στοιχειώδες ελληνορωμαϊκό και χριστιανικό υπόβαθρο. Ακριβώς τόνισε αυτό που είπατε και εσείς στην πορεία, ότι εκεί όμως πέρα από αυτό το υπόβαθρο που είναι σε όλο τον ευρωπαϊκό κορμό και σε αυτές τις χώρες, εν τούτης η ανασφάλεια η εθνική που περνάει και στην ατομικότητα ασφαλώς, δημιούργησε σε αυτές τις χώρες μία πρωτοκαθεδρία, μία κυριαρχία της αίσθησης ότι θέλουμε πρώτα την ασφάλεια και βεβαίως θέλουμε και την διακίνηση των ιδεών και τις ελεύθερες ιδέες, αλλά αυτό ήταν κεκτημένο στην Ευρώπη, αλλά ήρθε και μετά προστέθηκε περισσότερο η κυριαρχία της ανασφάλειας και για ιστορικούς λόγους που είπαμε, εθνικούς, αλλά και για ιδεολογικούς και κοινωνικούς αυτών των χωρών πάνω στον παλιό ευρωπαϊκό κορμό. Πριν περάσουμε στην δική σας πρόβλεψη για το αν τελικά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πνέει τα λίσθια ή αν μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, έστω και με αργοπορία, τι θα λέγατε τελικά, ο αρχαιοελληνικός οικουμενικός τρόπος αντίληψης των πραγμάτων γύρω από μια Μητρόπολη η οποία ενσωματώνει τα επιμέρους αλλά επιτρέπει στο άτομο όχι μόνο την αντιπροσωπευτική του έτσι, παρουσία, μέσω αντιπροσώπων, δηλαδή αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά και την άμεση. Τι νομίζετε, υπάρχει δυνατότητα στην Ευρώπη να περάσουμε σε ένα τέτοιο ενδιαφέρον συνδυασμό, δηλαδή και αντιπροσώπευση, αλλά και συμμετοχή του πολίτη ως εταίρου στις αποφάσεις? Αυτό νομίζω υπάρχει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με τη μία μορφή την άλλη. Υπάρχει και σε μία ευρωπαϊκές χώρες όπως λόγου χάρη την Ελβετία. Θα ήθελα αυτό να είναι σίγουρα η τάση. Τεχνολογικά είναι σίγουρα δυνατό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε άλλωστε την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, με αφορμή τη γραφειοκρατική συγκέντρωση υπερεξουσιών στις Βρυξέλλες. Οι περισσότερες χώρες και όχι μόνο ριζοσπαστικά κινήματα πολιτών σε αυτές, ετούνται όλα ένα και περισσότερες μορφές συμμετοχής τους στο γίγνεσθε. Οπότε ναι, σύνθετες μορφές δημοκρατίας που να συνδυάζουν την κλασική αντιπροσώπευση με την άμεση μορφή δημοκρατίας είναι για μένα ένας πολλά υποσχόμενος δρόμος διεξόδου της Ευρώπης από την παρούσα κρίση, στον οποίο θα κινηθούμε. Το βλέπετε λοιπόν, το βλέπετε να κινούμαστε προς τα εκεί. Βέβαια, παράλληλα, την ίδια στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος ενός νέου αυταρχισμού, λόγω χάρη λαϊκιστές, οι οποίοι εμφανίζονται παντού, αλλά και ηγέτες χωρών όπως ο Πούτιν ή όπως ο Ερντογάν ή στο απευθέως σενάριο ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκρίνουν μορφές μη φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτές οι μορφές μη φιλελεύθερης δημοκρατίας έχουν το πλεονέκτημα ότι εφόσον η εξουσία συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο συνήθως και έναν κλειστό κύκλο ετήσεων και συμβούλων, ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων απλοποιείται και γίνεται ταχύτατη. Πράγμα που βιάζει να αποτελεί ένα πλεονέκτημα σε έναν πολύ ρευστό κόσμο όπου οι συσχετισμοί αλλάζουν ταχύτατα. Διότι στην παραδοσιακή δημοκρατία, αλλά και σε αυτή την μορφή άμεσης, του συνδυασμού της άμεσης και της σύνθετης και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων θα γίνει ακόμα πιο χρονοβόρα. Διότι η διαδικασία της διαβούλευσης θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Εδώ υπάρχει ένα κλασικό δίλημα του τι επιλέγει κανείς. Μακροπρόθεσμα και όσον αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας, ασφαλώς και πιστεύω ότι ένας συνδυασμός άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι σίγουρα προτιμότερος από μια αυταρχική ή μη φιλελεύθερη δημοκρατία. Εξαρτάται όμως το τι θα επιλέξουν οι πολίτες, διότι αν το αίσθημα ανασφάλειας ξεπεράσει ένα κρίσιμο σημείο, οι πολίτες μπορεί να εκχωρήσουν ένα ποσοστό της ελευθερίας τους, επιλέγοντας συνειδητά μια μη φιλελεύθερη δημοκρατία, προκειμένου να αισθανθούν ασφαλέστερα. Δεν είναι όμως αυτό εν μέρη θεμητό, για να είμαστε και λίγο ανατρεπτικοί? Δηλαδή ακριβώς αυτό θα ήθελα να διευκρινίσουμε. Όταν έρχονται έστω νομοτελειακά τα πράγματα ή ακόμα και σκόπιμα επιτηδευμένα, δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη συζήτηση ποια είναι η αιτία για παράδειγμα του προσφυγικού. Μας ενδιαφέρει ότι υπάρχει το προσφυγικό και υπάρχουν τα αντανακλαστικά της συντηρητικοποίησης, της ανασφάλειας, άρα της ανάγκης για ασφάλεια.
Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί να συνδυαστεί μέσα στην Ευρώπη όλη αυτή η κατάσταση με αυτό που τονίσατε προηγουμένως, ότι ίσως να βλέπετε, έχετε κάποια στοιχεία τέλος πάντων, ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει προς το συνδυασμό και αντιπροσωπευτικής και άμεσης δημοκρατίας, ή νομίζετε τελικά ότι το προσφυγικό θα αποτελέσει το πρόπλασμα για μια πραγματική ολοκλήρωση θεσμική της Ευρώπης, για ένα δηλαδή πεδίο στο οποίο για πρώτη φορά δομές θα συμπράξουν και θα νικήσουν και την ανασφάλεια και θα δώσουν προοπτική στην Ευρώπη? Σίγουρα θα το ευχόμουν αυτό, ωστόσο δεν μπορώ να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, διότι αυτό είναι μια ιστορική διαδικασία που δεν θα ολοκληρωθεί σε 1, 2, 5 ή 10 χρόνια. Όμως η ζυγαριά μπορεί να γύρει εξίσου εύκολα προς τη μία και εξίσου εύκολα προς την άλλη. Αν όχι για τα σύνολα της Ευρώπης, αυτό δεν σου μοιάζει περισσότερο απίθανο, αλλά και στις ανατολικές χώρες το να γύρει ζυγαριά προς τη μία κατεύθυνση, προς τις μη φιλελεύθερες δημοκρατίες, πολύ περισσότερο από όσο είναι σήμερα, αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Πολύ πιο δύσκολα όμως θα μπορούσα να φανταστώ τη Γερμανία να εξελίσσεται σε μια μη φιλελεύθερη δημοκρατία ή τη Γαλλία να εξελίσσεται σε μια μη φιλελεύθερη δημοκρατία. Η ελληνική ιδιαιτερότητα. Νομίζετε ότι για την μετάβαση ακριβώς σε αυτό το πεδίο επιτέλους της αυτοκριτικής και της ψύχρημης αντιμετώπισης των πραγμάτων, ώστε να καταρρεύσουν οι ψευδεστήσεις και όχι η χώρα, αυτή η ελληνική, ελλαδική ιδιαιτερότητα, νομίζετε ότι έχει το χρόνο, έχει έστω τις προϋποθέσεις για να μεταβεί προς έναν εξορθολογισμό και μια πραγματική ενσωμάτωση σε μια πιθανή έστω ευρωπαϊκή κοινή ολοκλήρωση, ή τελικά συμφέρει τη χώρα, και είναι σκληρό αυτό που θα πω, συμφέρει σε εισαγωγικά, συμφέρει για ένα διάστημα να αυτοπροσδιοριστεί, εξασφαλίζοντας βεβαίως, εξασφαλίζοντας και κάποιες συμμαχίες, ώστε να μπορέσει να γίνει σωστή δουλειά? Δεν είμαι σίγουρος τι εννοούσατε με τον αυτοπροσδιοριστή, εξασφαλίζοντας κάποιες συμμαχίες. Ως μια χώρα με ευρωπαϊκή υποδομή εν μέρη, αλλά και μια μεσογειακή χώρα η οποία έχει ιδιαίτερη ταυτότητα και αναγκαστικά και ιδιαίτερους γείτονες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που λέμε ελληνική ιδιαιτερότητα είναι μία από τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες. Μόλις προλίγου αναφέραμε τις ανατολικές χώρες, οι οποίες έχουν την δική τους ιδιαιτερότητα, η πολωνική ιδιαιτερότητα, η ουγγρική ιδιαιτερότητα. Η Γερμανία έχει την ιδιαιτερότητα του ναζιστικού της παρελθόντος, νοχάρι, ενώ η Ιταλία έχει την ιδιαιτερότητα της αναπαραγωγής του εσωτερικού της, του χάσματος μεταξύ Βορρά ή Νότου. Όσον αφορά την ελληνική ιδιαιτερότητα συγκεκριμένα, από τη μία φαίνεται ότι αυτή η τέλεια καταιγίδα στην οποία έχουμε βρεθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή ο συνδυασμός μιας οικονομικής κρίσης, η οποία όμως έχει πολιτισμικές ρίζες που αφορούν την ίδια τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και την εξέλιξή του, με το προσφυγικό επιστέγμασμα τώρα, δείχνει εκ πρώτης ότι πιθανώς η πορεία της χώρας να είναι πολύ πιο δύσκολη από όσα φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Όμως προσωπικά πιστεύω το ανθρώπινο δυναμικό που διαφέρει η Ελλάδα παραμένει εν πωλής ανεκμετάλλευτο, τόσο εντός των συνόρων όσο και εκτός των συνόρων. Αυτή τη στιγμή η ελληνική δημόσια σφαίρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται εν πωλής στα χέρια ανθρώπων άνω των 55 ετών. Οι σημερινοί 40άρδες και οι σημερινοί 30άρδες, οι οποίοι βρίσκονται εντός των συνόρων, δεν είχαν την ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη της χώρας και να αποδείξουν την αξία τους. Εάν θα το καταφέρουν και με ποιο τρόπο θα το καταφέρουν, παραμένει ανοιχτό. Γεγονός όμως είναι ότι αυτή η γενιά είναι με διαφορετικό τρόπο εξοπλισμένη από ό,τι όλες οι προηγούμενες. Είναι μια πιο κοσμοπολίτικη γενιά, είναι πολύ πιο εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες, έχει μια πιο αναπτυγμένη αίσθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας από τις προηγούμενες γενιές, και ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με μια σχετική ιστορική λύθη που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει και θετικά και όχι μόνο αρνητικά, υπό την έννοια ότι δεν αντιλαμβάνεται το παρελθόν της ως άχθος. Αυτή η γενιά λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει εις πέρας το έργο της εξόδου της χώρας από την κρίση. Αν θα της δοθεί ευκαιρία και με ποιον τρόπο θα διεκδικήσει αυτή την ευκαιρία,
παραμένει ανοιχτό. Είναι και... στιγμή βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα του ελληνισμού, δηλαδή των Ελλήνων εκτός των σύνορων. Και αυτών που βγαίνουν στο εξωτερικό αναγκαστικά, αλλά θα γίνουν θεωρώ οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος, της ελληνικότητας στο εξωτερικό και θα σμιλευτούν και αυτοί, όπως επιτρέψτε μου να πω και εγώ με τα 20 χρόνια στη Γερμανία, ίσως και εσείς, υπό την έννοια ότι μπορούν να κομίσουν και καινούργιες τάσεις συμπεριφοράς και αυτοκριτικής ως στοιχείο δεδομένο σε κάποιες χώρες, όπως εγώ τουλάχιστον θεωρώ στη Γερμανία. Να τονίσω εδώ, να διευκρινίσω ότι τα διαλεκτικά ερωτήματα δεν εκφράζουν τις προσωπικές μου θέσεις, αλλά είμαι υποχρεωμένος σε επίπεδο διανόησης και διαλεκτικής σχέσης να θέτω και ερωτήματα, όπως και αυτό το τελευταίο. Τελικά, ναι μεν η ελληνικότητα και η αρχαία και η βυζαντινή και η νεωτερική και η σύγχρονη έχει γύρω από την ατομικότητα σμιλευτεί. Μήπως τελικά, κύριε Τάση, να το πάρουμε απόφαση ότι ακόμα και αν αυτή η νέα γενιά είναι ας πούμε καλύτερη και αυτοί δεν πάβουν να είναι φορείς αυτής της ιδιαιτερότητας ως άτομα και δεν μπορούμε τελικά μαζί. Και ενσωματώστε παρακαλώ σε αυτό το ερώτημα και το άλλο, το παρεμφερές, το σχετικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι τελικά η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και υπάρχει προοπτική έστω για κάποια χρόνια εκτός συμμαχιών ευρωπαϊκών. Δεν εκφράζω προσωπική σκέψη, είναι αυτό που μεταφέρω από μηνύματα από αρκετούς διανοητές στη χώρα. Πιστεύω ότι όντως ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε ατομοκεντρικός από την αρχαία Ελλάδα και πολύ μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί κανείς ασφαλώς να εντοπίσει εύκολα και επιγραμματικά τους λόγους για κάτι τέτοιο, οι οποίοι ποικίλουν από τη γεωμορφολογία μας μέχρι την αντίληψη με το υπερβατικό και το άφατο. Αλλά από εκεί και ύστερα, το αν θα αναπτυχθούν μορφές λογικότητας, το αν θα καλλιεργηθεί η ικανότητα της συνεργασίας, αυτό επαφιέται σε εμάς. Δηλαδή, αν ήδη στα σχολεία τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται προκειμένου να επιλύσουν τις ασκήσεις που τους βάζει ο καθηγητής, συνεργάζονται στο σπίτι προκειμένου να ετοιμάσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας, οι άλλοι φοιτητές κάνουν ομαδικές εργασίες ή ομαδικές παρουσιάσεις, αυτό θα ενδυναμώσει την ομαδική κουλτούρα στη χώρα μας, η οποία αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι τόσο ισχυρή όσοι είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως του Βορρά. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε και το πλεονέκτημα, ακριβώς επειδή είμαστε περισσότερο ατομοκεντρικοί, να ρέπουμε προς την πρωτοβουλία, να διακινδυνεύουμε ευκολότερα και να σκεφτόμαστε έξω από το πλαίσιο, αναλαμβάνοντας πολύ γρήγορα την ευθύνη για τη λύση ενός πρακτικού ζητήματος. Και αυτό βοηθάει, ναι. Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, ναι. Να διατηρήσουμε δηλαδή το ένα που έχουμε και επιπλέον να το εντάξουμε και στο πλαίσιο μιας ομάδας. Και μιας ενός νέου, ενός ισχυρού αξιακού συστήματος που θα περνάει μέσα από την αυτοκριτική, θεωρώ, μέσα από την αυτοαντίληψη ότι έχουμε υποχρεώσεις και μετά ασφαλώς έχουμε και δικαιώματα. Κύριε Τάση, ήτανε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Ήτανε πραγματικά στο επίπεδο που θεωρώ ότι προαλυφόταν από την ανάγνωση του βιογραφικού σας και της ιδιότητάς σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λυπάμαι μόνο που περιμένατε, αλλά δεν οφειλόταν σε εμάς αυτό. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με την άλλη γραμμή από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και ελπίζω οι ακροατές σας να βρήκαν κάποια από τα όσα υπόθηκαν ενδιαφέροντα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μείνουμε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ελπίζω να πήρατε μία μικρή δόση τι σημαίνει αυτή η εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας. Μεταξύ επιστήμης, πολιτικής, φιλοσοφίας και ψυχολογίας προσπαθούμε να άρουμε φόβους, να χτυπήσουμε φόβους. Πώς χτυπιούνται οι φόβοι? Μέσα από τη γνώση. Ποια γνώση? Και την μαθησιακή, αλλά κυρίως την εμπειρική. Να πάρουμε ερεθίσματα ισχυρά που θα οδηγήσουν, ελπίζω και με τη δική σας κατανόηση, σε ένα νέο τρόπο αντίληψης και συμπεριφοράς. Ψυχραιμία λοιπόν και αυτοκριτική, ούτως ώστε να κερδίσουμε πόντους στη γνώση και άρα μακριά από τους φόβους, να διώχνουμε φόβους οι οποίοι, όπως είπαμε, στηρίζονται στην άγνοια, άρα να φύγει και η εσωστρέφεια που είναι το προϊόν του φόβου, άρα και ο εγωισμός, ο φανατισμός,
η συγκρουσιακή συμπεριφορά του νεοέλληνα εν γέννη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε όλα αυτά που μόλις τώρα ανέφερε και ο κύριος Στάσης, θετικά στοιχεία αυτοπροσαρμογής, γρήγορης και διαχρονικής επιβίωσης. Θα είμαστε την άλλη Πέμπτη μαζί σας, ξανά στις 12:05, να μένετε μαζί μας συντονισμένοι, θα κάνουμε τέτοια ταξίδια με τέτοιους υψηλούς στόχους. Την δε Κυριακή, 11:01, υπάρχει μια άλλη εκπομπή. Είναι ένα ποιοτικό περιοδικό ποικίλης ύλης που έρχεται να δώσει προσεγγίσεις, γιατί όχι και απαντήσεις, σε καθημερινές ανησυχίες και ερωτήματα του ανθρώπου, όχι όμως μόνο θεματικά, με ένα θέμα συγκεκριμένο όπως τώρα, αλλά οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σε επίπεδο ανησυχίας, για να πάμε κοφτά και σε βάθος, όπως είναι ο τίτλος αυτής της εκπομπής την Κυριακή, στο Ράδιο Πατρίδα, στους 100,4, στα FM, είναι η ονομασία αυτής της νέας εκπομπής. Κοφτά και σε βάθος την Κυριακή, με τη δύναμη της αλήθειας, την Πέμπτη, 12:01. Σας περιμένουμε την Κυριακή στις 11 η ώρα. Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.